Καλησπέρα. Είμαι ψυχίατρος, που σημαίνει αντικείμενο της δουλειάς μου είναι οι παθολογικές σκέψεις και τα παθολογικά συναισθήματα και θεραπευτής συμπεριφοράς. Αντικείμενο της δουλειάς μου είναι η διόρθωση αυτών των παθολογικών σκέψεων και συναισθημάτων μέσα από θετικές πράξεις. Η θεραπεία συμπεριφοράς έχει 50 χρόνια ζωή στην Ελλάδα. Φαρμακοκρατούμενη Ελλάδα, όχι επειδή οι γιατροί λατρεύουν τα φάρμακα, αλλά επειδή, όπως λέει ο Μαρκ Τουέιν, όταν το μοναδικό εργαλείο σου είναι το σφυρί, όλα σου τα προβλήματα σου φαίνονται σαν καρφιά. Και προσπαθείς να λύσεις όλα τα προβλήματα. Και η θεραπεία συμπεριφοράς έχει υποστεί στην Ελλάδα όλα αυτά που έχει πει ο Γκάντι, ότι στην αρχή σε αγνοούν, μετά σε κοροϊδεύουν, μετά σε φοβούνται και στο τέλος σε αποδέχουν. Προφανώς, όταν πάψει κανένας να φοβάται παράλογα, είναι ελεύθερος. Η ελευθερία δεν είναι μια μονοσήμαντη κατάσταση, γιατί πηγαίνει πακέτο με την ευθύνη και δεν θέλει όλος ο κόσμος να είναι ελεύθερος. Στο θέμα μας, λοιπόν. Αυτό είναι ένα ερέθισμα. Δεν εισπράττουμε το ερέθισμα, εισπράττουμε τη σχέση μας με το ερέθισμα. Άλλος ακούει καλύτερα και άλλος ακούει χειρότερα και ότι όταν παρατηρούμε κάτι, το διαστρέφουμε. Έτσι. Σαν τις νότες, έτσι και τα ερεθίσματα, τα διαφορετικά ερεθίσματα προξενούν διαφορετικά συναισθήματα. Τι είναι τα συναισθήματα? Γρήγορη αξιολόγηση του ερεθίσματος πριν την ορθολογική του επεξεργασία. Έτσι, άλλη συναισθηματική σχέση αναπτύσσουμε με ένα οξύ και άλλη με ένα χρόνιο, άλλη με ένα... μένουμε και άλλη όταν δεν το περιμένουμε. Άλλη σχέση έχουμε ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο συμβαίνει το ερέθισμα. Σκεφτείτε τι νόημα έχει για σας ο βήχας του διπλανού σας τώρα ή με το βήχα του διπλανού σας πριν από 2 χρόνια. Έτσι. Και άλλη σχέση αναπτύσσουμε με το ερέθισμα αν ανήκει στον εαυτό μας, αν είναι απαρτιωμένο, όπως λέμε εμείς, στον εαυτό, τελείως ξένο. Τέλος, άλλη σχέση έχουμε με το ερέθισμα αν προέρχεται από μέσα μας ή αν είναι ιδιοδεικτικό ή αν προέρχεται απ' έξω. Η συντηρητική μας φύση, που προέρχεται κυρίως από μέσα μας, ξεπερνάει σε μέγεθος ή σε ποιότητα ένα γνωστό σε εμάς μέγεθος, τείνουμε να το παρερμηνεύουμε, τείνουμε να το φοβόμαστε. Μας είναι ευκολότερο να, να αφαιθούμε και να το χαρούμε. Πού οφείλεται αυτή η συντηρητική μας φύση? Ξεκινάει από πάρα πολύ παλιά. Αυτές είναι εικόνες 2 πρωτόγονων προγόνων μας, ο ένας ανέμελος και πήγαινε όποτε ήθελε βόλτα, ο άλλος ήταν πολύ προσεκτικός και έψαχνε να βρει αν είναι το λιοντάρι απ' έξω πριν πάει βόλτα. Προφανώς τα γονίδια του δεύτερου μεταφέρθηκαν στις είναι προτιμότερο για εμάς να έχουμε μια ψευδώς θετική απάντηση. Να πονάμε 15 φορές και να πηγαίνουμε στο γιατρό φοβούμενοι μήπως έχουμε έμφραγμα και ο γιατρός να μας λέει ότι έχετε άγχος. Η απάντηση από την ψευδώς αρνητική, δηλαδή να πονάμε και να πιστεύουμε ότι έχουμε άγχος και στην πραγματικότητα να έχουμε έμφραγμα. Είπαμε λοιπόν ότι όταν τα συναισθήματα και οι αισθήσεις μας, ιδίως αυτά που προέρχονται από μέσα, ξεπερνάνε σε ποιότητα ένα μέγεθος, τείνουμε να τα παρερμηνεύουμε και όταν τα παρερμηνεύουμε τα φοβόμαστε και όταν τα φοβόμαστε προφυλασσόμαστε και προσπαθούμε να ελέγξουμε τις καταστάσεις για να μην μας ξανασύμβουν. Το προβληματάκι στο ότι η εκπαίδευσή μας, η βασική μας εκπαίδευση είναι το ότι όσο περισσότερο τόσο καλύτερα. Δηλαδή ότι όσο περισσότερο προσέξουμε τόσο λιγότερο πιθανό είναι να συναντήσουμε αυτό που δεν θέλουμε. Η εκπαίδευση είναι τελείως λάθος, γιατί ξέρουμε ότι όταν η προσπάθειά μας ξεπερνάει το δικό μας ανθρώπινο μέτρο, όσο περισσότερο προσπαθούμε, τόσο χειρότερα γίνονται τα πράγματα. Έτσι. Το ξεχύλωμα της προφύλαξης
όπως είπε και ο Γαλινός, ένας γιατρός του δεύτερου αιώνα, ότι η διαφορά ανάμεσα στο φάρμακο και στο δηλητήριο είναι η ποσότητα. Μια εικόνα που μου έρχεται στο μυαλό είναι ενός υποτικού ειδοποιούν ότι πρόκειται να έρθει ο εχθρός και βγαίνουν οι υπότες, οι οποίοι στην δικιά μας περίπτωση είναι τα αιμοπετάλια μας, τα λευκά μας αιμοσφαίρια κτλ. Και βγαίνουν οι υπότες λοιπόν στις πολεμίστρες και περιμένουν να έρθει ο εχθρός τους με τα όπλα τους, η ώρα περνάει, ο εχθρός δεν έρχεται, κάνει ζέστη, αρχίζουν και κουράζονται οι υπότες, αρχίζουν και αρρωσταίνουν και σε λίγο αρχίζουν και τσακώνονται ο ένας με τον άλλον, γιατί όλα αυτά τα όπλα που κουβαλάνε, τι να τα κάνουν. Καλή αρρώστια που μπορώ να σκεφτώ από τις ψυχοσωματικές αρρώστιες. Αρρώστιες δηλαδή που εμείς, φοβούμενοι παράλογα, τρώμε τον εαυτό μας. Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε αν οι φόβοι μας είναι λίγοι, πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε την παράλογη ανασφάλειά μας, από τα αποτελέσματα. Αν τα αποτελέσματα μας κάνουν τη ζωή μας, την ποιότητα, βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής μας, βελτιώνουν την ελευθερία μας, τότε καλά κάνουμε και φοβόμαστε στο στόμα του λιονταριού, γιατί αυτό μας κρατάει περισσότερο ζωντανούς. Αν παρατηρούμε ότι οι παράλογοι φόβοι μειώνουν την ποιότητα και την ελευθερία της ζωής μας, τότε χρειάζεται να αναγνωρίσουμε παράλογοι και δεν πρέπει να ασχολιόμαστε με αυτούς. Τι μπορούμε να κάνουμε για να απαλλαγούμε από τους παράλογους φόβους μας? Έχει διατυπωθεί πριν από 3.000 χρόνια ότι ο καλύτερος τρόπος να απαλλαγείς από τους παράλογους φόβους είναι να κοιτάξεις τα μάτια μέχρι να βαρεθείς να τους κοιτάς. Οι παράλογοι φόβοι μας ζουν από την αποφυγή μας να τους συναντήσουμε. Τι μας εμποδίζει να τους συναντήσουμε και να τους εξαλείψουμε? Αναμονής. Τι είναι το άγχος αναμονής? Το άγχος αναμονής είναι αυτό που αισθανόμαστε όταν καθόμαστε στις πρώτες σειρές του πανηγυριού και μας φωνάζουν να χορέψουμε και εμείς σκεφτόμαστε ότι θα γίνουμε ρεζίλοι, δεν ξέρουμε να χορεύουμε και όλα αυτά τα πράγματα. Άγχος αναμονής. Και μετά, αν τυχόν μας τραβήξουν και αρχίζουμε να χορεύουμε μαζί με τους άλλους, αυτό λέγεται άγχος εκτέλεσης και το άγχος αναμονής είναι πάντοτε μεγαλύτερο από το άγχος εκτέλεσης. Αν λοιπόν υποστούμε το άγχος που χρειάζεται για να απαλλαγούμε από τους παράλογους φόβους μας, φυλακιζόμαστε σε μια διαρκή απειλή που στραγγίζει κάθε χυμό της ζωής μας. Φαίνεται οδυνηρό το φόβο μας, είναι βιολογικά τζάμπα, όχι μόνο τζάμπα, αλλά και διορθώνει και τις ανισορροπίες που έχουν δημιουργηθεί από το να φοβόμαστε πολύ καιρό κάτι παράλογα. Χρειάζεται να θυμόμαστε ότι δεν κινδυνεύουμε. Μόνο εμείς μπορούμε να κάνουμε κακό στον εαυτό μας. Ένας εύκολος τρόπος να απαλλάσσεται κανείς από τους παράλογους φόβους του είναι μια ιστορία μιας νεαρής Κινέζας σπουδάστριας πολεμικών τεχνών. Καλά της έμαθε ότι ήταν να της μάθει, μετά της είπε ότι τώρα είναι ο καιρός να αρχίσεις να πολεμήσεις το φόβο σου. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στην νεαρή φίλη μας, αλλά αφού το είπε η δασκάλα της, πήγε στο φόβο της, του ζήτησε την άδεια να τον πολεμήσει. Ο φόβος της είπε ότι αν δεν ερχόσουν θα σε αντιπαθούσε, αλλά τώρα που έχεις έρθει, σου δίνω την άδεια να με πολεμήσεις. Η νεαρή μας φίλη, όμως, ναι, αλλά πρέπει να μου πεις και πώς θα σε νικήσω. Ο φόβος λοιπόν της λέει, κοίταξε να δεις, εγώ θα γυρίζω σαν δαίμονα στο μυαλό σου, θα σου μιλάω για καταστροφές που πρόκειται να συμβούν, θα σε κάνω να αισθάνεσαι απέσια. Αν εσύ δεν είσαι πανίσχυρος. Η νεαρή φίλη μας τον χαιρέτησε, τον ευχαρίστησε και τον χαιρέτησε. Ξέρουμε ότι γενναίος δεν είναι αυτός που πράττει χωρίς να τον νοιάζει, ξέρουμε ότι γενναίος είναι αυτός που πράττει φοβούμενος. Αρχίζει λοιπόν η κουβέντα μας να προχωράει προς την κατεύθυνση της ανάληψης της ευθύνης του εαυτού μας με εργαλείο την αυτοπαρατήρηση. Ξέρουμε πως η εξερεύνηση του εσωτερικού μας περιβάλλοντος είναι ο καλύτερος τρόπος να εμπλουτίσουμε τις προσαρμοστικές μας απαντήσεις έτσι ώστε να μπορούμε να απαντάμε προς το συμφέρον μας ανάλογα με τα ερεθίσματα που δεχόμαστε.
προάγει την αυτογνώση. Και το γνώθις αυτόν ίσως είναι η σύγκληση όλων των οδών σκέψης που υπάρχουν στον κόσμο. Γιατί να μάθω τον εαυτό μου, γιατί να μπω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί να μην συνεχίσω να ζω σε αυτόν τον κόσμο του πλήρωσε τώρα και, πληρώνεις αργότερα. Γιατί ζούμε στην εποχή της πειρατείας του ανθρώπινου μυαλού. Έτσι. Και η μεγαλύτερη ικανότητα που έχουμε να αναπτύξουμε είναι η ανθεκτικότητα στις και όλο και πιο γρήγορες αλλαγές του περιβάλλοντος. Την ικανότητά μας να επανεφευρίσκουμε τον εαυτό μας θα χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσουμε πάρα πολλές φορές. Ένας δεύτερος λόγος που αξίζει τον κόπο να μάθουμε είναι ότι αν δεν το κάνουμε εμείς θα το κάνει η Google για μας. Έτσι. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν εύκολα και δύσκολα πράγματα, υπάρχουν μόνο πράγματα που κάνουμε και πράγματα που δεν κάνουμε και ξέρουμε πως δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα τα καταφέρουμε αν το προσπαθήσουμε. Ότι είναι σίγουρο ότι δεν θα τα καταφέρουμε αν δεν το προσπαθήσουμε. Έτσι. Όταν λοιπόν πάψει ο παράλογος φόβος να εξουσιάζει τη ζωή μας, όταν πάψουμε να φοβόμαστε τζάμπα, είμαστε ελεύθεροι και μετά γεννιόνται τα δύσκολα ερωτήματα. Και τι να την κάνουμε την ελευθερία μας, να προσπαθήσουμε τι. Εδώ πέρα ο μιλητής σηκώνει τα χέρια, δεν έχει έτοιμες συνταγές για τους ανθρώπους, για το τι να το κάνει και επιτρέψτε μου να σας πω λίγο την προσωπική μου ιστορία. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου αρκετά τυχερό γιατί γεννήθηκα 4 χρόνια μετά που τέλειωσε ο εμφύλιος πόλεμος. Είμαι μοναχοπέδι επιστημόνων και συνειδητών γονιών που δεν έχουν φύγει ποτέ. Όλος ο κόσμος ήταν φτωχός, δεν είχαμε ιδιαίτερα ταξικά προβλήματα. Στη συνέχεια ανδρώθηκα σε μια χώρα που είχε δικτατορία, την Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Έρχονταν από το Παρίσι το σύνθημα «Ας είμαστε ρεαλιστές, ας προσπαθήσουμε το αδύνατο». «Soyez raisonnable, demandez l'impossible». Έτσι, που ίσως είναι το αντίδοτο του καταθλιπτικού ρεαλισμού. Όσον αφορά εμένα, οι χοντρές μου υπαρξιακές ανησυχίες, ο κοινωνικός μου ρόλος και όλα αυτά τα πράγματα ήταν λυμένα από τη δικτατορία, οι έννοιες πατρίδα, ελευθερία κτλ. Ήταν φωτεινή οδηγή που πολύ εύκολα πέρασε τη ζωή σου. Στη συνέχεια, οι αξίες της ιατρικής, η ζωή σαν υπέρτατη αξία, η βαριά ατομική κάτω κατά συνείδηση, που σε βάζει να τα σκέφτεσαι 2-3 φορές τα πράγματα πριν τα κάνεις, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή μου σε ένα πολιτικό χώρο που πρέσβευε τη θετική πράξη τώρα, όχι όταν θα πάρουμε την χαρακτήρισαν ως επιτοπλίστων την επαγγελματική μου πορεία. Και η δουλειά που ανέθεσα εγώ στον εαυτό μου ήταν να καλλιεργήσω και να διαδώσω την θεραπεία συμπεριφοράς στην πατρίδα. Δεν ήταν όλα ροδοπέταλα, γι' αυτό έχω βάλει στο βιογραφικό μου μια μικρή περιπέτεια που είχα με το ελληνικό κράτος που με έστειλε να σπουδάσω κάτι και μετά όταν γύρισα και άρχισα να το κάνω, κινδύνεψα να πάω ελληνικά φαινόμενα που θα τα συναντήσετε στη ζωή σας. Έτσι γίνεται στην πατρίδα μας. Για ποιον λόγο λοιπόν να ρισκάρει κανένας, πάλι προσωπικός μπορώ να γίνω, γιατί πιστεύω ότι υπηρετείς το ατομικό σου συμφέρον όταν εσύ και τα παιδιά σου ζείτε σε μικρότερο κόσμο, γιατί αισθάνομαι καλύτερα συμμετέχοντας, σε αντίθεση με αποστασιοποιημένος, παρετημένος, κατάθλιψη κτλ. Στη ζωή. Από το αποτύπωμα της δουλειάς μου, στα μάτια των μαθητών μου, των ασθενών μου, στα μάτια των παιδιών μου και υπηρετώ το δικό μου παραμύθι, τη δικιά μου παραμυθία που όπως σας είπα είναι η εκπαίδευση στη θεραπεία συμπεριφοράς. Ξαναγυρίζοντας λοιπόν στην αρχή της κουβέντας μας για την αξιολόγηση του ερεθίσματος, μου έρχονται στο μυαλό τα λόγια του Ναζίμ Χικμέτ που λέει ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία να το σημασία έχει να μην παραδοθείς. Που σημαίνει ότι η στάση που κρατάμε απέναντι στη ζωή μας προβλέπει σε άλλοτε άλλο βαθμό το
το αποτέλεσμα. Αν μάλιστα ισχύουν αυτά που μας λένε ότι συμβαίνει στη ζωή σου είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι για να μάθεις αυτά που έχεις ανάγκη, τότε όλα για καλό γίνονται. Σας ευχαριστώ.